Κύριε Ντράγκη, εμείς δεν θα σας επικρίνουμε για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά γιατί δεν συμβάλλετε κι εσείς όσο πρέπει, ώστε να προετοιμαστεί η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη κρίση και για την επόμενη ύφεση. Σας επικρίνουμε γιατί χρειάζεται ταχύτερα και εντονότερα να στραφούμε από μια δογματική μονομέρεια στη λιτότητα σε πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί η λογοδοσία και η ενίσχυσή της πρέπει να εξασφαλιστεί όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Και σας καλούμε να δεχθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την ενίσχυση και της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας. Να αποσυρθείτε από το γκρουπ των 30. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό το διάστημα η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πάει κάπως καλύτερα, αλλά αυτό δεν μπορεί να κρύψει τα ελλείμματα και τα κατασκευαστικά προβλήματα της Ευρωζώνης. Ατελής Οικονομική Ένωση, ατελής Τραπεζική Ένωση, έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας, μονομέρεια στη λιτότητα. Πρέπει να προχωρήσει άμεσα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και πολιτικές εναρμόνισης που να κλείσουν τις μαύρες τρύπες μέσα από τις οποίες περνά η εκτεταμένη φοροδιαφυγή των μεγάλων πολυεθνικών, αλλά και τα συστήματα απάτης και κλοπής του ΦΠΑ, μέσω των οποίων χάνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τεράστια ποσά σε βάρος των έντιμων φορολογουμένων. Αυτά περιμένουμε από σας.